Λίγο να δούμε μαζί, διότι είδαμε τις αποφάσεις του Προεδρικού, του Υπουργικού Συμβουλίου πριν. Το τι έγινε χθες σε μια διευρυμένη αυτή σύσκεψη. Από τις σημερινές αποφάσεις, πιο σημαντική είναι αυτή τη σύσταση εθνικού οργανισμού ανάπτυξης, ο οποίος θα βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Είναι ένα κενό που έρχεται να καλύψει αυτή η απόφαση. Είναι και μέσα στο Ταμείο Ανάκαμψης και Σταθερότητας. Ναι. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτός ο οργανισμός θα είναι ένα επιπρόσθετο εργαλείο για τις επιχειρήσεις μας του πρωτογενή και του δευτερογενή τομέα παραγωγής και θα βοηθήσει πολύ την ανάπτυξη στη χώρα μας. Μάλιστα. Τώρα, κύριε Παπαδόπουλε, πάμε λίγο να δούμε χθες τι λέχθηκε, ζήτησε ο Πρόεδρος. Να θυμίσουμε 29 Ιανουαρίου, σε αυτό που είπαμε, State of the Union, παρουσίασε έτσι διάφορα πράγματα, πολιτικές δράσεις ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 80 και δράσεις. Κάποιες από αυτές έχουν υλοποιηθεί, κάποιες είναι στις ράγες της υλοποίησης. Κάποια άλλα όμως εκκρεμούν, κύριε Παπαδόπουλε. Το σημαντικό, αν με ρωτάτε εμένα, είναι αυτό που εξέλιπε μετά από τον 60, τον θυμάστε, προηγούμενη κυβέρνηση, που εκεί βλέπαμε όλο το πρόγραμμα της διακυβέρνησης που βρισκόταν, αν ήταν στη Βουλή, αν ήταν για νομοτεχνικό έλεγχο, αστυνομική υπηρεσία. Τώρα αυτό το είχε πει η κυρία Πική, ότι θα αντικατασταθεί από το διακυβέρνηση.org.cy, είναι η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου ο καθένας από εμάς και δημοσιογραφικά έχει το ενδιαφέρον του να αναζητάμε πού είναι αυτό το θέμα που είχε εξαγγείλει ο Πρόεδρος, σωστά? Ακριβώς στα πλαίσια της διαφάνειας θα υπάρχει ένα πιο εξυγχρονισμένο σύστημα, το λεγόμενο διακυβέρνηση, που θα παρακολουθεί οποιοσδήποτε πολίτης και εσείς δημοσιογράφοι την πορεία των όσων έχουν εξαγγελθεί ως δράσεις πολιτικές από την κυβέρνηση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φυσικά θα μπει και πάλι και πάνω σε αυτή την πλατφόρμα τη διακυβέρνηση θα είναι και ο εξάντας για τα προηγούμενα χρόνια. Θα υπάρχει πρόσβαση και στον 60, αλλά αυτό το νέο τεχνολογικό εργαλείο θα είναι αναβαθμισμένο, πολύ πιο διαφορετικό από τον 60, και θα έχετε την ευκαιρία όλοι και θα έχουμε την ευκαιρία όλοι ανά πάσα στιγμή με το πάτημα ενός κουμπιού να βλέπουμε πού βρίσκονται. Χτες η συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου, κυρία Σάβα, ήταν μια πάρα πολύ καλή συνεδρία, διήρκησε πέραν των 4 ωρών, όπου ο κάθε υπουργός ανέλησε πού βρίσκονται οι δράσεις τις οποίες ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε εξαγγείλει και αφορούσαν τα υπουργεία τους. Θέλω να σας πω με πολύ χαρά ότι τα περισσότερα θέματα βρίσκονται εντός των ορίων των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί. Κάθε υπουργός παρουσίαζε αυτές τις δράσεις με πράσινο, κίτρινο, κόκκινο κουτάκι. Τα περισσότερα κουτάκια ήταν πράσινα. Για παράδειγμα είναι η επέκταση της άδειας μητρότητας. Αυτό έγινε ήδη. Ένα από αυτά που θυμάμαι, που ανακαλώ. Ναι. Και ως δράση και ως υλοποίηση αυτής. Είναι πάρα πολλά τώρα. Ναι. Θα εστιάσουμε, κύριε Παπαδόπουλε, ούτως άλλως ξέρουμε τι είπε το 29 του Ιανουαρίου. Βλέπουμε κιόλας με τις αναφορές, ανακοινώσεις και των αρμόδιων υπουργών και υφυπουργών. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι έγινε συζήτηση για αυτά που υπάρχει μια παράταση στα χρονοδιαγράμματα και είναι κίτρινο πορτοκαλί κουτάκι. Σε ποια είναι αυτά που... Και τα κόκκια. Εντάξει, είναι πάρα πολλά από κάθε Υπουργείο, δεν έχω χώρο μπροστά μου. Όμως, κύριε Παπαδόπουλε, εγώ κρατάω όμως που είναι και σημαντικό, διότι στην ομιλία του τότε, 29 Ιανουαρίου, Πρόεδρος της Δημοκρατίας, είπε τα εξής. Είναι η ώρα για τολμηρές θεσμικές μεταρρυθμίσεις. Εντός του 2024, λοιπόν, σε συνεργασία με την νομοθετική εξουσία και φυσικά τους ανεξάρτητους θεσμούς, καταθέτουμε νομοθετικές προτάσεις για ρύθμιση, πρώτο, του ορίου συνταξιοδότησης και εξορθολογισμού των ωφελημάτων για όλους τους κρατικούς αξιωματούχους, δεύτερον, την βελτιοποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου για το επαγγελματικό ασυμβίβαστο, τρίτον, θεμάτων που άπτυξαν τη λειτουργία τόσο τη νομική όσο και τη ελεκτική υπηρεσία. Σε σχέση με τι πολλαπλέ συντάξει, το όριο συνταξιοδότηση των κρατικών αξιωματούχων, είναι εκείνο τα δύο νομοσχέδια τα οποία θα περάσουν τελικά από το Υπουργικό, θα γίνουν τροποποιήσει από πλευρά του Υπουργείου Οικονομικών.
Κοιτάξτε, κύριε Σάβα, η κυβέρνηση γύρω από αυτό το θέμα είναι η μόνη κυβέρνηση που τόλμησε να τα αγγίξει. Να. Με μια πρόταση. Έχουν κληθεί και τα κόμματα και η Βουλή να καταθέσουν τις απόψεις τους. Εμείς είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με αυτού του θέματος. Δεν είμαστε δογματικοί. Δεν ήμασταν ποτέ δογματικοί. Είμαστε όμως έτοιμοι να αγγίξουμε αυτό το θέμα και το αποδείξαμε. Παίρνοντας αυτό το νομοσχέδιο. Τα υπόλοιπα εναπόκειται στην Βουλή των Αντιπροσώπων, νομίζω, και στα κόμματα να υπάρξει μια συζήτηση και μια κατάληξη, ναι, εάν είναι δυνατόν από κοινού. Αυτός είναι ο στόχος της κυβέρνησης. Άρα γι' αυτό θα εμπλουτιστούν τα δύο νομοσχέδια με τις προτάσεις νόμου, θα συζητηθούν από κοινού στη Βουλή και εκεί να καταλήξουν σε ένα κοινό κείμενο, αυτή είναι η πρόθεση? Διότι ήταν να περάσουν από το Υπουργικό προχθές, δεν πέρασαν. Θέλατε να εμπλουτίσει, λέει ο Υπουργός. Η πρόθεση είναι να υπάρξει συνένεση γύρω από το όλο θέμα. Γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά νομικά και συνταγματικά προβλήματα, όπως γνωρίζετε. Να. Ό,τι πρέπει να γίνει στα όρια και στα πλαίσια του συντάγματος, ώστε κανείς να μην μπορεί να προσβάλλει πλέον αυτές τις ρυθμίσεις ενώπιον δικαστηρίων. Γι' αυτό η κυβέρνηση είναι ανοιχτή στον διάλογο. Έχει τις δικές της προτάσεις. Είναι η μόνη κυβέρνηση που τόλμησε να αγγίξει αυτό το θέμα με νομοθετική ρύθμιση. Ναι. Πρώτα, επί διακυβέρνησης, Χριστόφια, απλά να το θυμίσουμε, ήταν εκείνος ο νόμος που τα ρύθμιζε όλα αυτά. Απλά στη συνέχεια βρέθηκαν πάρα πολλοί να προσφύγουν, διότι έχαναν από τα ωφελήματά τους και είμαστε εδώ που είμαστε σήμερα. Απλά μεσολάβησε η διακυβέρνηση του Νίκου Αναστασιάδη, που επί τούτου περίμενε τους βουλευτές με προτάσεις νόμου. Δεν έγινε κάτι. Είναι αλήθεια. Και έρχεται τώρα αυτή η κυβέρνηση, επαναφέρει, έρχεται πίσω με δύο νομοσχέδια. Το άλλο για το επαγγελματικό ασυμβίβαστο, είναι αλήθεια ότι δεν ακούσαμε τώρα, κάτι. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει συζήτηση. Υπάρχουν τα νομοσχέδια. Ναι, αυτό λέω, κύριε Παπαδόπουλε. Απλά δεν θυμίζω. Κρίνουμε εδώ τι έκαναν ή τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Μάλιστα. Και η κυβέρνηση είναι έτοιμη να κάνει και διάλογο, ώστε να φτάσουμε όλοι σε ένα κοινό παρανομαστή, ο οποίος να είναι και εντός του πλαισίου του συντάγματος και εντός της νομιμότητας, ώστε να μην μπορεί να το προσβάλλει κανένα στα δικαστήρια. Ναι. Το δεύτερο, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι οι συνεχείς μεταρρυθμίσεις. Οι συνεχείς μεταρρυθμίσεις προς την κατεύθυνση του εξυγχρονισμού του κράτους, νομίζω ότι είναι η πεμπτουσία του προγράμματος του Προέδρου Ξηστοδηλή. Ναι, για το ασυμβίβαστο που το έθεσε ο Πρόεδρος, είναι κάτι στα σκαριά, αλέχθηκε χθες, κάποιος ετοιμάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, κάποιος για το επαγγελματικό ασυμβίβαστο. Είναι κάτι που ετοιμάζεται και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ναι, είναι κάτι που ετοιμάζεται και μόλις είναι έτοιμο το νομοσχέδιο, νομίζω ότι θα είστε οι πρώτοι που θα το μάθετε. Ναι, κύριε Παπαδόπουλε, το άλλο το θέμα τώρα, μήπως για λίγο μπαίνει στον πάγο, συζητήθηκε καθόλου χθες, διότι μέσα στον εξυγχρονισμό του κράτους των μεγάλων μεταρρυθμίσεων είναι και θέματα που άπτονται, το είπε αρκετές φορές ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, της λειτουργίας τόσο της νομικής όσο και της ελεκτικής υπηρεσίας. Τώρα, σφήνα έχουμε μια τέτοια. Ναι, αλλά επικεντρώνομαι σε αυτά τα δύο εγώ, επειδή τώρα έχουμε την καταχώρηση αυτής της αίτησης από πλευράς νομικής υπηρεσίας, τον επικεφαλής της κατά του Γενικού Ελεγχτή, για να δούμε αν υπάρχει ανάρμοστη συμπεριφορά. Από πλευράς Προεδρικού, συνεχίζεται αυτός ο εξυγχρονισμός, η προσπάθεια, η μεταρρύθμιση, ή θα περιμένετε να δείτε τι θα αποφανθεί το Δικαστικό Συμβούλιο? Το πρόγραμμα του Προέδρου της Δημοκρατίας ήταν πολύ πριν να έχουμε αυτή την εξέλιξη. Ήταν προεκλογικό και είχε εγκριθεί από τον κυπριακό λαό. Είναι το συμβόλαιο του με τον λαό, κυρία Σάβα. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ό,τι συμφώνησε με τον λαό και ό,τι ο λαός ενέκρινε δια της ψήφου του, ο κυρίαρχος λαός, αυτό θα εφαρμόσει. Αυτά τα σχέδια και αυτές οι προγραμματικές δηλώσεις και αυτός ο προγραμματισμός δεν αλλάζει, επειδή στην πορεία υπάρχουν κάποιες εξελίξεις, όπως αυτή που αναφέρεται τώρα, την καταχώρηση στο ανώτατο δικαστήριο, στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα, αγωγής κατά του Γενικού Ελεγχτή. Δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα, δεν έχει να κάνει... Ναι, αλλά προχωράει, κύριε Παπαδόπουλε, γίνεται διαβούλευση με τους θεσμούς. Βεβαίως, και προχωράει και γίνεται διαβούλευση και γίνεται και επεξεργασία νομοτεχνική για να φτάσουμε και για την εξυγχρονισμό της ελεγκτικής υπηρεσίας και για τον εξυγχρονισμό της νομικής υπηρεσίας και για τον εξυγχρονισμό άλλων ανεξάρτητων θεσμών.
Επειδή ο Γενικός Ελεγκτής σε δηλώσεις του μετά από την καταχώρηση της αίτησης ότι είπε ότι θα δώσει το δικό του αγώνα και γι' αυτό, αλλά και για τον υποτιθέμενο εξυγχρονισμό από πλευράς κυβέρνησης. Γι' αυτό λέω, έλαβε γνώση ο Γενικός Ελεγκτής, η υπηρεσία του για τις προθέσεις, το πώς αντιλαμβάνεστε τον εξυγχρονισμό της ηλεκτρικής υπηρεσίας. Όταν θα έρθει η ώρα, θα γίνει διάλογο όλου σου, κύριε Σάβα. Να μην ανησυχείτε. Να μην ανησυχείτε. Η κυβέρνηση δεν βρίσκεται σε κανέναν πόλεμο, ναι, με κανέναν φυσικά. Παρ' όλα αυτά, κύριε Παπαδόπουλε, η αντιπολίτευση ή και άλλοι, και αρθρογράφοι διαβάζω, δίνουν το χαρακτηρισμό ποντιοπιλατική στάση του Προέδρου Δημοκρατία σε αυτή τη ρήξη των δύο θεσμών. Ότι δεν παίρνει θέση και αυτό πώς μπορεί να μεταφραστεί. Θέλετε κάτι να απαντήσετε σε αυτούς που τα γράφουν, τα λένε. Είναι θεματοφύλακας του Συντάγματος. Όταν είναι ο θεματοφύλακας του Συντάγματος. Βάσει του Συντάγματος έχουν εξουσίες και αρμοδιότητες, ναι, και έχουν και δικαιώματα και οι πολίτες και οι ανεξάρτητοι αξιωματούχοι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, αν θέλετε, σε αυτή την διαρκιστήδα, νομίζω έχει κάνει δηλώσεις, έχει πει κατ' επανάληψη ότι δεν είναι ευχαριστή, είναι δυσάρεστη εξέλιξη. Έχει προσπαθήσει να αποφύγει. Προσπάθησε ο ίδιος να φέρει τις δύο πλευρές σε μια κοινή συνάντηση, να γίνει μια συζήτηση. Νομίζω ο ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει κάνει δηλώσεις προς αυτήν την κατεύθυνση. Μάλιστα. Και έχει πει και έχει ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε. Πέραν τούτο, θα σεβαστούμε την δικαστική διαδικασία που είναι σε εξέλιξη και δεν πρόκειται εν μέσω δικαστικής διαδικασίας να κάνουμε οποιασδήποτε άλλες δηλώσεις γύρω από αυτό το θέμα. Μάλιστα. Σεβόμενοι τους θεσμούς, σεβόμενοι την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, σεβόμενοι το Σύνταγμα και προστατεύοντας το Σύνταγμα. Κύριε Παπαδοπούλου, ευχαριστώ πολύ. Καλή Ανάσταση να σας ευχηθώ. Καλό Πάσχα. Και εγώ να σας ευχηθώ καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα να έχετε και εσείς και οι τηλεθέατες σας. Να είστε καλά τώρα, κυρίες και κύριοι.